για την Αγία Μαρκέλα που θυμάσαι την... πότε ερχόσαστε εδώ που είσαστε μικροί. Κάθε μέρα ερχόσαστε εδώ. Κάθε μέρα τρώγατε ψάρι. Κουκλικούς και πατελίδες. Ερχόσουν αμονάχοι σου ή με όλους. Είμαστε πολλά κορίτσια. Πολλά κορίτσια, ναι. Βόσαμε και καθήκε. Για πες μου μια ιστορία που θυμάσαι εδώ. Όχι, για, ας να μιλάει, ας ξέρει η θεία. Εγώ δεν ήμασταν παιδάκια, να, πολύ σαν το μητράκι. Είχαμε πολλά, είχαμε τρία μούρια. Ναι. Στην Ζανακούντα. Είναι ερείπιο. Ναι, είναι λειτουργία. Ναι. Ναι. Όπως μιλούσαμε στο δρόμο για τους πειρατές. Ναι. Ακόμα τότε σε κυκλοφορούσαν αυτοί οι φήμοι για τους πειρατές. Κι άμα ήρθε η Μαρία και είπε ότι τα βούδια τα άρεσε στον Άγιο Πίδερο, ο Πατού, φοβώντας μη, βγουν πειρατές και τύρχοντα με βάρκες. Ναι. Να μας πάρουν τα βούδια. Λέει, εγώ θα πάω να πάρω τα βούδια, να τα φέρω. Ναι. Για να μην πάει μονάχος, όσο με τη Μητράκη. Ναι. Επία και εγώ μαζί. Νύχτα. Ναι. Ήτανε Σεπτέμβρη, τι ώρα βασιλεύει ο ήλιος το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω, ναι. Σκοτεινά πάντως, πήγαμε σκοτεινά. Μπορεί 10 η ώρα. Και τα βούδια τα φέραμε στο χωριό. Άλλη μια φορά ήταν Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα τα γη Πυριδών, η παραμονή. Ναι. Δεκεμβρίου 12. Τους παίρναμε. Είμαστε στην φορά. Με τον Μπάρμπα. Κοντά στην Ζανακούντα. Ναι. Όχι όμως στην Ζανακούντα, πιο απέναντι. Ναι. Τα λαγκάδια σε μισό λεράκι. Άρχισε να βρέχει. Ναι. Να βρεθεί πολύ. Ναι. Μεγάλη βροχή. Άμα ήρθαμε στις πλατάνες, το νερό ανήκε στη χώρα. Ναι. Εννοείς τι σου λέω. Ναι. Νερό που μπορούσε να σε πάρει. Ναι. Ένα κιλάκι είμαι μαζί. Ένα τι? Ένα κιλάκι. Ναι. Είχε νησιά Μαρία μαζί. Ναι. Και το σκυλί το πήραν το νερό. Ναι. Ένα λεπτό. Πάρε και την Αγιά Μαρκέλα από εδώ. Την Αγιά Μαρκέλα. Ναι. Και τότε παιδάκια ήμασταν ακόμα. Ναι. Και θερίζαμε. Εκεί που σου είπα. Ναι. Και λονεύγαμε κιόλας. Ναι. Ήταν ο 2
γιος ο Θοδωρής, ήταν και ο γιος ο Γιάννης. Ναι. Εγώ είχα έρθει, ήμουν 12 χρονών, 11 χρονών, 10 έπια. Ναι. Η Ρεά, ναι. Με είχε πάρει η Καλογριά. Ναι. Της Αθηνάς η μάνα. Ναι. Άμα ήρθα, πηγαίναμε, ήταν σε αέρο. Τρέχανε δάκρυ. Ναι. Είχα πάρει γελιά. Σηκωθήκαμε το πρωί, πήγαμε στο έργο, εταιρίζαμε. Για Μαρία, εγώ, ο θείος ο Γιάννης, ο Δωρής ήταν πιο μικρός. Τελειώσαμε το θέρο. Πράγματι πήρα φωτιά τα γυαλιά και μου κάψω τα γυαλιά. Βρέδω τα γυαλιά, βρέδω τα γυαλιά. Δεν παρουσιαστήκανε. Αρχίσαν την κρίση του παππού. Στο τέλος το παλιά τα γυαλιά, εμείς τα δοκιμάσαμε να παίρνουν φωτιά και νομίζω φάγανε και ξύλινε τις δυο αυτοίς. Πώς δοκιμά, γιατί τα βάλανε φωτιά? Να δουν αν παίρνα, αν κάβουν. Τα γυαλιά. Ναι, να δουν αν κάβουν. Και πραγματικά τα γυαλιά. Και πόσο χρόνο ήταν που το κάνανε? Ήτανε παιδάκια. Αν εγώ ήμουν 12 χρονών, ο ένας ήταν 10, ο άλλος ήταν 8. Ναι, δεν τους εμπιστεύονταν ακόμα ούτε τα πρόβατα να πάμε τα δέντρα. Ωραία ιστορία αυτή. Ωραία, παίζαμε 9. Τι είναι 9? Αυτά. Για. Αυτά. Αυτά. Και αν με νικούσες ή ας σε νικούσες. Αν εσύ έχασες, δηλαδή άμα σου πέφταν κάτι, εσύ έχασες. Ναι. Άλλη μια φορά, η μάνα σου. Και πηγαίναμε στο κούπο. Πού, στο κούκο? Στο κούπο. Είχαμε ένα γάδαρο, είχαμε δυο αγελάδες. Ναι. Είχαμε ένα μοσχάρι και είχαμε και ένα μουλάρι να γίνει. Ναι. Άστρο τον ακόμα. Ναι. Λοιπόν, σαν πήγαμε τα παλιά νερά, η μάνα του δεν ήθελε να έρθει να πει. Πόσο χρόνο ήταν η μάνα σου? 7 χρόνια ήταν πιο μικρή από μένα. 7 χρόνια. Πιο μικρή από μένα. Ναι. Εγώ ενέρχομαι. Τα πολλά την φοβερή σαν την γέρη, δεν ξέρω τι. Και ήρθε. Είχαμε και γάδαρο, είχαμε και γύμνη, είχαμε και τρεις αγελάδες. Ναι. Και έμεινε λίγο πίσω, τώρα σαν εκεί που το παιδί. Ναι. Και εμείς προχωρούμε.
παίρνει τα αρκαλέματα το μαγείμνη και για να μας προλάβει πρέπει η μάνα του την παίρνει και την παίρνει μαζί. Την έκαμε, δηλαδή την ατσαλαπάτησε. Ναι. Θυμάστε, είχε ένα σημάδι εδώ, στο πόνατο. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάστε αυτό. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Βάλε δίσκο απάνω για να σταματήσει το αίμα. Ναι. Όχι, και εσύ μπορεί να το έχεις δει, Άννα. Είχε ένα σημάδι στο γάλα του. Ποιος? Η Μακαρίτη Σαϊάννα. Ω, ναι. Γιατί τη σήκωνε, γιατί δεν την έβαλε σε γάδαρο. Για να, αυτό, δεν την έβαλα στο γάδαρο. Έφυγα τα ζάη εκεί πέρα και την έβαλα στην πλάτη και την πήγα στο χωριό. Ναι. Πήγε σε γιατρό ύστερα, πα. Δεν είχε γιατρό εκείνη την εποχή Σάββα. Ναι. Εμείς δεν είχαμε γιατρό Σάββα. Ναι. Δεν είχαμε ποτέ για γιατρό, δεν πηγαίναμε. Ο πάπους άμα λέμε, όμως δεν μπορούμε, μας αγρίεμε κιόλα, να μην το λέμε. Ναι. Ότι είμαι στενάρρωστη. Ναι. Το εννοείς? Ναι. Είμαι στενάρρωστη, βάλετε τα πάμε. Πόδια σου. Πάμε, ευχαριστώ, Θεία. Ναι. Μήπως έχεις... Άμα πεθάνω, αν τα βάλεις εσύ, ναι, να μ' ακούς και με... Πέσατε. Ναι. Να περίμενε. Για ξανακάνε το. Άμα η μάνα σου, ήταν ισχυρή. Ναι. Α, σιώπη που δεν θα την πάρω ο παππούς στο μελένιο. Όχι. Α, κάθε ναι. Κάθε, αν να του την πω για την λίγη. Ναι, ναι. Έλα. Έλα εδώ, Άννα. Νο, εμένα μίλα, εμένα έλα, μίλα. Ήτανε παιδεμένο, γιατί την εστέλαν όλο. Εγώ ήθελα να πάνε νιάσω, τι πάνε τα πρόβατα. Είχαμε και μοσχάρια. Εμένα μίλαμε, εμένα. Είχαμε και μοσχάρια και έπρεπε να είναι κοντά για να τα κοιτάζει. Εγώ πήγαινα πάντα έκανα το παιδάρι. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος στο μελανιό που δεν είχε παιδιά. Κάποιος του τη σύστησε ότι εμείς είμαστε τρία κορίτσια. Ανάγκη πάρτα να του τα βάλει στο παιδί και να του τα πάρεις. Κοίταξε, είναι κάτι... Μιλάς εκεί. Μία Κυριακή. Έχεις προσέξει, μόλις βγαίνουμε εδώ που κόμαστε από τη χώρα τη μεγάλη στροφή. Ναι. Στη Χαβούνα. Ναι. Είχε τα ζά εκεί πέρα. Έχουμε ένα χωράφι που έχουμε στα Ρεγκλά. Το έχουμε μαζί. Είμαι το μισό δικό μου και το μισό δικό σου. Ο Μπάρμπας πήγαινε και την ύβρεν εκεί πέρα. Να της πει πρώτα ύβρεν την γιαγιά. Τι στο τάδε μέρος είναι.
Άμα εκείνη σου τάξει να την πάρει ψυχοπαίδα. Και έστω να την έπαιρνε. Ναι. Μίλα, μίλα και τελειώνει. Τελειώνει. Ναι, γρήγορα. Ναι. Ο Μπάρβας πήγε. Και της λέει, εγώ ήρθα με αυτό το πρόγραμμα. Είσαι, νάρτης. Θα σου γράψω χωράφια, σπίτια, αμπέλια, ό,τι έχω θα είχε. Ναι. Η απάντηση του Σέρβια ποια ήταν. Τι. Από εδώ και κάτω πάω. Από εδώ και απάνω δεν έχω. Αυτή ήταν η απάντησή της. Ναι. Θα σας το είπε Σταύρο, δεν είναι δυνατόν. Ναι, μα νομίζω μου το είπε. Ναι, δεν νομίζω να μην σας το είπε αυτό. Ναι. Είμαι σίγουρη, σας το είπε. Και αυτά. Τι ήταν το σημαντικό αυτό. Δεν ήθελε να πάει. Δεν ήθελε να πάει. Και εγώ δηλαδή από εδώ και κάτω πηγαίνω. Από εδώ και όχι το, το χωριό είναι το Μελανιό. Ο παππούς τι είπε. Θύμωσε. Ο παππούς εκείνος. Ναι. Ο δικός μας. Ο δικός μας ήθελε να μας πουλήσει. Δεν τον ένιωθε. Σταύρο, ήταν φτωχά χρόνια. Ναι. Είχαμε δυστυχία. Ούτε ναι. Παπούτσια είχαμε, ούτε παπούτσια. Ναι. Ούτε φουστάνια είχαμε, ούτε φαΐν είχαμε. Ναι. Είχαμε φτώχεια. Οι γονείς θέλαν να μας πουλήσουν. Δεν τους ένιωθε να μας πουλούσαν. Τα αλήθεια Σταύρο, όχι στα ψέματα. Δεν τους ένοιαζε να μας επουλούσαν. Ναι. Και γεννούσαν οι γυναίκες, κάμναν παιδιά, παρακαλούσαν να πεθάνουν τα παιδιά και βρίσκαν ο νους που άμα έβαφτισαν τα παιδιά επεθαίναν. Και οι γονείς οι πιο πολλοί έτσι παρακαλούσαν, τότε σε κάμναν πολλά παιδιά. Κάθε μήνα να θέλαν οι γυναίκες ήθελαν να γεννούν. Είχε πεθάνει ένα παιδί, μου λέγε η Σταματινή, το είχε κουκουλώσει κατά λάθος το βράδυ. Ναι, ναι. Μπορεί να μην το είχε και κουκουλώσει τα άλλα. Να το βρήκε κάτι στον ύπνο το παιδί. Μα ήταν μικρό, 9 μήνων παιδί. Ναι. Από τα μάτια σας 10 τα παιδιά σας. Ναι. Τα μάτια σας 10 τα παιδιά σας. Ναι. Εντάξει. Τότε σε γεννούσαν και δεν τα θέλαν τα παιδιά. Ναι. Γιατί δεν είχαν ούτε να τα ταΐζουν ούτε να τα δίνουν. Ναι.